Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Masterchef. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποιοι παίκτες πέρασαν στην επόμενη φάση εχθές 17 Ιανουαρίου. Οι ντολμάδες με τραχανά και γαρίδες ήταν τελικά για τη Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη το πιάτο της ζωής της. Όπως τις ανακοίνωσαν χθες οι κριτές, δίνοντάς της τη λευκή ποδιά. Μία θέση ακόμη στον διαγωνισμό μαγειρική εξασφάλισε και ο Θεόδωρο από τηλάρισα, παρουσιάζοντα γίδα με τραχανά, και πήρε θετική απάντηση από τους κριτές. Ριζότο, με τρία είδη μανιταριών, πέρασε στο σπίτι του Μάστερσεφ και ο 33χρονος Χρήστος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Σωτήρης Κοντιζάς του είπε ότι θέλει να δει και αυτή την έπαρση μέσα στην κουζίνα, ανακοινώνοντάς του ότι έλαβε μία λευκή ποδιά. Ο 25χρονος Γιάννης, ο οποίος έφτιαξε καραβίδες, φρικασέ με σελινόριζα και ένα λάδι μυρωδικών, αυτό που δοκιμάσαμε είναι ότι καλύτερο έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, δήλωσε ο Κουτσόπουλος, καλωσορίζοντάς τον στον διαγωνισμό. Με γλυκό από την άλλη, διαγωνίστηκε χθε η Σέβα, 27 ετών από τη Ρόδο. Το ξερωτήγανο Μιλουφέγκο, όπω είπε, είναι μια δική της έμπνευση και το φίλο είναι η συνταγή της γιαγιάς της από την Τήλο. Το πιάτο της άρεσε στους κριτές που της έδωσαν την πολυπόθητη λευκή ποδιά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι μου και θα σας δίνω spoiler όταν οι παίκτες μπουν στο σπίτι. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.